Καλημέρα σας και από μένα. Δεν πρόκειται να κάνω καμιά εισηγητική ομιλία βεβαίως. Θα ήθελα απλά ξεκινώντας να σας καλωσορίσω όλους σας σε αυτή την τηλεδιάσκεψη σήμερα. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μπορούσαμε να βρεθούμε να συζητήσουμε από κοντά. Λόγω των συνθήκων δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατορθωτό. Θα γίνει εφικτό πολύ σύντομα φαντάζομαι. Μιλάμε σήμερα μαζί σας γνωρίζοντας πως συνολικά οι λαϊκές οικογένειες σε όλη τη Δυτική Αθήνα είναι αντιμέτωπες με πάρα πολλά προβλήματα, με οξυμένα προβλήματα λόγω της πανδημίας και της κρίσης. Αναφέρομαι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκτός από σας τους μικρούς μεσαίους επιχειρηματίες, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους της Δυτικής Αθήνας, αλλά και χιλιάδες επίσης συμπολίτες μας άνεργοι, οι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή, που όπως και εσείς δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και αυτοί και οι οικογένειές τους. Σε μια περιοχή όπου το μεγάλο νοσοκομείο, το Αττικών, που είναι νοσοκομείο COVID εδώ και αρκετό καιρό, ούτε αυτούς τους ασθενείς πλέον δεν μπορεί να νοσηλεύσει. Μια περιοχή που είναι ήδη υποβαθμισμένη και τώρα φορτώνεται μια ακόμα χωματερή, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες για το λαό ολόκληρης της Δυτικής Αττικής. Και βέβαια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ξέρετε ότι έκανε αρκετή προσπάθεια να αναδείξει από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, από την πρώτη στιγμή των περιοριστικών μέτρων, τα αδιέξοδα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροεπιχειρήσεις και σε όλη τη χώρα και ειδικά σε αυτή την περιοχή του δυτικού τομέα. Όμως, ξεκινώντας αυτή τη σημερινή μας συνάντηση και τη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο σε εσάς για να μιλήσετε, να ενημερώσετε για τα προβλήματα, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζετε σε αυτή την περιοχή. Να σας καλωσορίσω ξανά και να δώσω το λόγο σε εσάς.